Μικροβιολογία, Μοριακό, Υιολόγο, μέλος της επιστημονικής ομάδας του Υπουργείου Υγείας, δόκτωρα Πέτρο Καριγιάννη. Κύριε Καριγιάννη, σας χαιρετώ. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνουμε αρχή στην κουβέντα μας από αυτό το περιστατικό, το κρούσμα που είχε άλλες 65 επαφές και πραγματικά προκαλεί ανησυχία αυτό το γεγονός, γιατί προφανώς κάτι έχει πάει πάρα πολύ λάθος στην συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι. Έτσι είναι. Φαίνεται ότι κάποια άτομα δεν έχουν καταλάβει ότι με την απερισκεψία τους θέτουν σε κίνδυνο έναν μεγάλο αριθμό ατόμων που αποτελούν τις άμεσες επαφές τους και μέσω αυτών άλλων ατόμων οι οποίοι μπορεί να μεταφέρουν, τα οποία μάλλον μπορεί να μεταφέρουν τον ιό στις οικογένειές τους, στους παππούδες, γιαγιάδες και ούτω καθεξής. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί να μην δημιουργούνται αυτές οι αλυσίδες μετάδοσης του ιού, διότι αν μας ξεφύγει μια τέτοια αλυσίδα και δεν την εντοπίσουμε έγκαιρα, μπορεί να δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα. Και στην προκειμένη περίπτωση τουλάχιστον, μιλάμε για μια τεράστια αλυσίδα μετάδοσης, έτσι. Τώρα, επειδή έπεται και συνωστισμός εν ώψη 15 Αυγούστου, καλό είναι να ακούσουν και από τα δικά σας χείλη, να ξανακούσει ο κόσμος και από τα δικά σας χείλη τι πρέπει να προσέχει. Ναι. Πρέπει να πούμε ότι ακόμα από αυτά τα 65 άτομα δεν ξέρουμε πόσοι έχουν μολυνθεί από τον ιό. Αυτό θα διαφανεί από τις ιχνηλατήσεις των επόμενων 2 ημερών. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν αυτές οι γνωστές επαφές του συγκεκριμένου κρούσματος. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου εάν κάποιος από εμάς, όπως ίσως συμβεί τις επόμενες ημέρες λόγω και του 15 Αυγούστου όπως έχετε πει, να βρεθούμε μεταξύ αγνώστων. Και αν κάποιος είναι θετικός, τότε όπως αντιλαμβάνεστε, εάν δεν ξέρεις με ποιον έχεις έρθει σε άμεση επαφή, δεν γνωρίζεις το άτομο αυτόν προσωπικά, τότε κάνει την ιχνηλάτηση πάρα πολύ δύσκολη και κατ' επέκταση κάποιος από αυτά τα άτομα μπορεί να είναι θετικός, να μην ανιχνευθεί και να κυκλοφορεί ελεύθερα στην κοινότητα. Στα τώρα για τους νέους, οι νέοι άνθρωποι που φαίνεται ότι εκεί άρχισε να εξαπλώνεται επικίνδυνα η πανδημία ανάμεσα στις πιο νεαρές ηλικίες, τι πρέπει να προσέξουν και τι πρέπει να έχουν υπόψη τους. Αυτά που είπα αφορούν και τους νέους, οι οποίοι ζουν μια ζωή κάπως πιο ανέμελη από τους πιο ηλικιωμένους. Θέλουν να διασκεδάσουν, να βρεθούν με τους φίλους τους, θέλουν να περάσουν ευχάριστα. Δυστυχώς όμως, όπως ακούσαμε, υπάρχει και μια πιθανότητα από έναν πάρτι να έχει μεταδοθεί ο ιός σε 30 πιθανές επαφές αυτού του κρούσματος. Επομένως, εκείνο που θέλω να πω στους νέους είναι τουλάχιστον περιοριστείτε με τα παιδιά που ξέρετε και κρατήστε τις συναθρήσεις σας όσον το δυνατόν γίνεται πιο περιορισμένες, πιο μικρός αριθμός ατόμων, περιορισμένος ο αριθμός των ατόμων, τόσο το καλύτερο. Για ευνόητους λόγους. Κύριε Καραγιάννη, στην Ελλάδα θα το δούμε βεβαίως στη συνέχεια του δελτίου μας. Φαίνεται ότι όσο πάει γίνεται και πιο άσχημη η κατάσταση, ανακοινώνονται ολοένα και περισσότερα κρούσματα. Αυτό πόσο σας ανησυχεί, δεδομένου ότι και αρκετοί συμπατριώτες μας κάνουν διακοπές εκεί. Ναι. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα παρατηρείται μια έξαρση όπως και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που έχει έξαρση αυτή τη στιγμή. Οι αριθμοί είναι αρκετά υψηλότεροι από εκείνους που είχαμε πριν μια εβδομάδα, παραδείγματος χάρη. Οι επιδημιολόγοι στην Κύπρο είναι σε επαφή με επιδημιολόγους στην Ελλάδα. Μας προμηθεύουν με τα στατιστικά στοιχεία που έχουν, καθώς επίσης και κάποιες άλλες παραμέτρους οι οποίες λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των χωρών.
Και κατ' επέκταση ελπίζω την ερχόμενη εβδομάδα να έχουμε μια σαφέστατη εικόνα της επιδημιολογικής κατάστασης στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα προτρέπω όσους θα ταξιδέψουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, πάλι να αποφεύγονται οι συναθροίσεις και επιστρέφοντας πίσω στην Κύπρο να έχουν έγνοια. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να επιστρέψουν με πιστοποιητικό αρνητικής ένδειξης, αλλά έστω και με πιστοποιητικό πρέπει να έχουμε την έγνοια, διότι μπορεί να αναπτύξουμε συμπτώματα 2-3 μέρες αργότερα. Μάλιστα. Θα ήθελα και μια κουβέντα από εσάς για το ρωσικό εμβόλιο. Χθες βράδυ ο συνάδελφος, ο ανταποκριτής μας από τη Μόσχα, μας έλεγε ότι πέραν του ενός που έχει ανακοινωθεί, έπονται και άλλα δύο. Θα ήθελα όμως το σχολείο σας. Πρέπει να πω ότι όπως και άλλοι επιστήμονες ανά τον παγκόσμιο είμαστε λίγο περίεργοι για την χθεσινή ανακοίνωση, διότι μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιευθεί τίποτα σε κάποιον επιστημονικό περιοδικό με ένδειξη του τι περιέχει αυτόν το εμβόλιο και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αποτελεσματικότητα του, παραδείγματος χάρη πόσον υψηλά ήσαν τα επίπεδα των αντισωμάτων, εάν τα αντισώματα αυτά ήσαν εξουδετερωτικά και ούτω καθεξής. Αυτά δεν τα γνωρίζουμε. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το εμβόλιο είχε δοκιμαστεί σε 38 μονάχα άτομα, τα μεταξύ των οποίων και η κόρη του Πούτιν. Κρατώ το μονάχα πάντως που λέτε. Μικρός αριθμός. Μικρός αριθμός, εάν συγκρίνει κάποιος με την μελέτη της Οξφόρδης, οι οποίοι στην πρώτη μελέτη είχαν εισάξει 1.000 εθελοντές και αυτή τη στιγμή κάνουν την μελέτη τρίτης φάσης με 10.000 εθελοντές σε διάφορα μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Βραζιλίας και της Νοτίου Αφρικής. Και ο λόγος, επειδή εκεί υπάρχει ταχεία εξάπλωση του ιού και κατ' επέκταση η δυνατότητα ή μάλλον η πιθανότητα κάποιος να εκτεθεί στον ιό είναι αυξημένη και να αποδειχθεί με αυτόν τον τρόπο ότι το εμβόλιο είναι προστατευτικό. Κύριε Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας.